Ένα εξαιρετικά ρευστό μέτωπο σχηματίζεται στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στις βόρειες περιοχές της περιφέρειας του Ντομπάς, όπου οι Ουκρανοί εκτέλεσαν τις προηγούμενες ημέρες μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αντεπίθεση, τρέποντας σε φυγή τις μικρές ρωσικές δυνάμεις που είχαν απομείνει για φύλαξη των περιοχών ρωσόφωνων. Οι μαζικές αεροπορικές επιδρομές στα ενεργειακά κέντρα έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση στο 50% της Ουκρανίας και πλέον δυσχεραίνουν κατά πολύ τις στρατιωτικές κινήσεις των Ουκρανών. Η κίνηση στο μετρό του Χαρκόβου όντως επέστρεψε στον 19ο αιώνα. Οι άνθρωποι περπατούν με φακούς μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια πουθενά μέσα στην πόλη. Το περασμένο απόγευμα χτυπήθηκαν επιπλέον υποδομές ηλεκτρισμού στο Χάρκοβο και μια τρομακτική έκρηξη φώτισε τη βυθισμένη στο σκοτάδι πόλη. Κάτι σαν πυρηνική έκρηξη, όπως την περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Πάντως η ραδιενέργεια δεν ήταν πολύ αυξημένη μια ώρα μετά το χτύπημα. Μάλλον χτυπήθηκε εργοστάσιο ηλεκτρισμού. Οι Ουκρανοί πάντως έχουν αποκτήσει στρατιωτικό πλεονέκτημα, εμφανίζοντας ταχυκίνητες ταξιαρχίες με ελαφρύ πυροβολικό και πολλά τομπτώμα, εστιάζοντας σε τομείς του μετώπου που οι Ρώσοι έχουν έφεδρους.